Γεια σας, είμαι η Ζήνα Γουριότη και παρακολουθείτε τις ειδήσει του Pro TV. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσει της ημέρας. Νέα πίστευτα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με την περίφημη Ολλανδική εταιρεία που η κυβέρνηση Κυριάκο Μητσοτάκη έδωσε τι έρευνε για την αποκατάσταση στη Θεσσαλία που μάλλον ούτε τόσο Ολλανδοί είναι ούτε τόσο ξένη εταιρεία. Όπω αναφέρει το άρθρο σχετικά με το μεγάλο αυτό ζήτημα, Ειδόδημα απικιακά έγραφαν στις ταμπέλες τους τα παλιά μπακάλικα. Αλλά η HVA, η εταιρεία των Ολλανδών ειδικών που εμφανίστηκε μετά τις περσινές καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία, φαίνεται πως ήρθε να προσθέσει νέα προϊόντα. Πανάκριβα, αντιπλημμυρικά έργα, ιδιωτικοποίησης υδάτων, καλοπληρωμένες θέσεις για ολίγους. Οι data journalists επανέρχονται ένα χρόνο μετά τον Ντάνιελ για να αποτιμήσουν το βίο και την πολιτεία εν Ελλάδη τη HVA, η οποία με τι πλάτε τη κυβέρνηση, αφού ξεπέταξε χωρί ουσιαστική δημόσια διαβούλευση το master plan για τη διαχείριση των υδάτων στη Θεσσαλία, ανέλαβε τώρα και την Κρήτη με αμοιβή χορηγούμενη από τη Γεκτέρνα. Η εμπορική εταιρεία HVA αποδεικνύεται μια Ολλανδέζα από τον Ταύρο. Ο σημερινό διευθυνών σύμβουλο τη είναι ο Μιλτιάδη Γκουζούρη, πρόσωπο με ισχυρέ πολιτικέ διασυνδέσει που διαμορφώθηκαν στην εποχή τη μεγάλη οικονομική κρίση, όταν εκείνο πολιτεύτηκε στο χώρο του ακραίου κέντρου μέχρι τελικά να καταλήξει στη Νέα Δημοκρατία. Με την ίδια εταιρεία συνδέεται όμω και ένα άλλο πρόσωπο με ακόμη πιο ισχυρή παρουσία. Πρόκειται για τον Γρηγόρη Δημητριάδη που είναι σήμερα επικεφαλής του Υπερταμείου του φορέα που υλοποιεί την αποχώρηση του δημόσιου τομέα υπέρ των ιδιωτών αποκρίσιμους τομείς της εθνικής οικονομίας. Ο ιατροδικαστή που πραγματοποίησε την νεκροτομή στον 31χρονο George Baldock, που βρέθηκε νεκρός μέσα στην πισίνα του σπιτιού του στη Γλυφάδα, εντόπισε ένα έβριμα στην καρδιά του που είναι δυνατό να προκάλεσε κάποιο παθολογικό επεισόδιο. Παράλληλα, εντόπισε στου πνεύμονε του άτυχου ποδοσφαιριστή ποσότητα νερού και φυσαλίδε, δείγμα συμβατό με θάνατο που οφείλεται σε πνιγμό. Για την ιατροδικαστή όμως υπάρχουν ακόμα κάποια ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν ότος, ώστε να προσδιορίσει ακριβώς τις συνθήκες θανάτου. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο τη ευνίδια πνευμονική εμβολή, που είχε ω συνέπεια να επέλθει ο θάνατο μέσα στο νερό. Τα τελικά συμπεράσματα, ωστόσο, θα εξαχθούν όταν ολοκληρωθούν οι τοξικολογικέ και ιστολογικέ εξετάσει που ήδη έχει παραγγείλει ο ιατροδικαστή. Πάντω, το μόνο βέβαιο είναι ότι από τα ευρήματα που υπάρχουν δεν προκύπτει το ενδεχόμενο εγκληματική ενέργεια, κάτι που ο ιατροδικαστή είχε αποκλείσει από την πρώτη στιγμή. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ μπλόκαρε την υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη για τι εσωκομματικέ εκλογέ του κόμματο, τελειώνοντα έτσι την καριέρα του ιδιόρυθμου επιχειρηματία ω Προέδρου ή απλού μέλου του κόμματο. Η απόφαση πέρασε με 138 ψήφου, ενώ από την ψηφοφορία πήχαν τα μέλη τη Κεντρική Επιτροπή που στηρίζουν την υποψηφιότητα του Παύλου Πολάκη. Όσον αφορά στην πρόταση για διαγραφή του Στέφανου Κασελάκη από το κόμμα, δεν φαίνεται να προκρίνεται. Η συνεδρίαση ξεκίνησε με δυόμιση ώρες καθυστέρηση, μέχρι να εξασφαλιστεί απαραίτητη απαρτία και λίγο πριν από τις 7.30 ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες. Ο Στέφανος Κασελάκης θα μείνει στην ιστορία ως η πιο περίεργη και αντιφατική πολιτική φυσιογνωμία, η πιο κεραυνοβόλα άνοδος πολιτικού και η πιο ακαριέα πτώση, όχι μόνο στην αριστερά αλλά και γενικότερα. Ήρθε κυριολεκτικά από το πουθενά έγινε πρόεδρο, παρά τι προσωπικέ του ιδιαιτερότητε, τι οποίε παρόλα αυτά τι ανέχθηκαν στο κόμμα του. Αλλά η ασχετοσύνη του με την πολιτική και η άγνοια και των πιο βασικών και εθνικών θεμάτων τον έστειλε από εκεί που ήρθε, στο πουθενά. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών εξέδωσε οδηγίε με αντικείμενο την ασφαλή χρήση κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών. Συγκεκριμένα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών αναφέρει χαρακτηριστικά τη ενδείξη ότι ένα smartphone έχει παραβιαστεί αν παράθυρα με διαφημίσει, ύποπτα μηνύματα και κλήσει από ή προ άγνωστου αριθμού, μεγάλη χρήση δεδομένων, ασυνήθιστη απώλεια μπαταρία ή υπερθέρμανση τηλεφώνου μείωση απόδοση, αλλαγέ στι ρυθμίσει του τηλεφώνου, κυρίως ό,τι αφορά σε άδεια χρήση κάμερα ή μικροφώνου και ασυνήθιστε χρεώσει στο λογαριασμό. Παράλληλα, δημοσιεύει πληροφορίε για την προστασία ευαίσθητων και διαβαθμισμένων δεδομένων από του δημόσιου υπαλλήλου. Ο σκοπό είναι η προστασία των πληροφοριών και η ασφάλεια των επικοινωνιών με απότερο στόχο την προστασία τη εθνική ασφάλεια τη χώρα. Η ΑΕΠ ενημερώνει ότι κατά τη διάρκεια συναντήσεων και συζητήσεων με ευαίσθητε πληροφορίε το κινητό θα πρέπει να είναι σε απόσταση. Παράλληλα, θα πρέπει να γίνεται η μία φορά τη μέρα, ενώ η σύνδεση με καλώδιο υπολογιστή αποκαλύπτει αν έχει μολυνθεί με λογισμικό. Με αυτόν τον τρόπο διακόπτεται η δραστηριότητα του κακόβουλου λογισμικού. Παράλληλα, ο χρήστη θα πρέπει να κάνει διαγραφή ιστορικού κάθε δύο ημέρε και να μην σύνδεση των λογαριασμών σε Google και Apple ID από πολλαπλέ συσκευέ. Καταιγιστική ήταν η πρόεδρο τη Φωνή Λογική Αφροδίτη Λατινοπούλου στη συνέντευξή τη στο Άξιον 24, κατά την οποία χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη ω αριστερή ψυχούλα και συγκρίνοντά τον με τον Κώστα Σιμίτη, είπε ότι ο Κώστα Σιμίτη μπροστά στον Κυριακό Μητσοτάκη ήταν σκληρό δεξιό ξεκαθάρισε μάλιστα την πολιτική ταυτότητα του κόμματό τη και την τωρινή πολιτική ταυτότητα τη Νέα Δημοκρατία υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπω είπε, ανήκουμε στην κεντροδεξία και ο Μητσοτάκη στην κεντροαριστερά. Η Ευρωβουλευτή και Πρόεδρο του Κόμματο Φωνή Λογική εμφανίστηκε κάθετα αντίθετη σε κάθε ενδεχόμενο συνεργασία, είτε με τη Νέα Δημοκρατία ή με κοινοβουλευτικά κόμματα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία, όπω η Ελληνική Λύση και η νίκη του Δημήτρη Νατσιού όπω τόνισε, δεν θα συνεργαστούμε με την Νέα Δημοκρατία. Έχει μεταλλαχθεί και αποτελείται από στελέχη του Πασόκ και του Ποταμιού. Σκληραίνοντα τη στάση τη απέναντι στο κυβερνών κόμμα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία ω κέντρο αριστερό κόμμα, που έφερε το νόμο για του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Ενώ τέτοιο νομοθέτημα δεν τόλμησε ούτε το Πασόκ ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ να φέρουν. Οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει νέα στοιχεία για τις τελευταίες στιγμές του George Baldock, τα οποία τους έχουν οδηγήσει στον αποκλεισμό του σεναρίου της εγκληματικής ενέργειας, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση δείχνει πως ο θάνατος το οφείλεται σε πνιγμό. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει και οι κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει τις τελευταίες κινήσεις του George Baldock. Όπω αναφέρουν οι τελευταίε πληροφορίε για το βιντεοληπτικό υλικό, φαίνεται ο άτυχο ποδοσφαιριστή να φορά το μαγιό του για να κάνει μια βουτιά στην πισίνα. Ξαφνικά φαίνεται να χάνει τι αισθήσει του ενώ βρίσκεται μέσα στην πισίνα. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, μια άλλη κάμερα δείχνει τον ποδοσφαιριστή να είναι ήδη μπρούμητα γυρισμένο μέσα στο νερό. Σε περίπου 20 μέρε αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Έφυγε από τη ζωή εφοπλίστρια Αθήνα Μαρτίνου σε ηλικία 97 ετών την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου. Ήταν η ισχυρότερη γυναίκα της ελληνικής ναυτιλίας. Αποτέλεσε μία από τις πρωτοπόρες στη Διεθνή Θαλάσσια Βιομηχανία Διεθνώς. Ήδρυσε τη θέναμάριση Σιπς Μάνατζμεν Ναυτιλιακό Κολοσσό. Το 1971 αποφάσισε να ασχοληθεί με τη διαχείριση των πλοίων της οικογένειάς της και μαζί με τους γιους της Θανάση, Ντίνο και Ανδρέα ίδρυσαν την εταίρεια Θεναμάρη Ships Management, κατορθώνοντα το 1975 να φτάσει το στόλο της στα 36 πλοία. Το 1991 η Αθηνά αποφασίζει να παραδώσει τα ενία στα παιδιά της. Ο Θανάσης Μαρτίνος αποχωρεί από την εταιρεία για να δημιουργήσει την Eastern Mediterranean Maritime. Το 1997 ο Ανδρέας ακολούθησε τη δική του ρότα και προχώρησε στην ίδρυση της ναυτιλιακής Μινέρβα Μαρίν, αφήνοντας το τιμόνι της μητρικής εταιρείας Θεναμάρη στον Τίνο. Στη Μινέρβα πλέον έχει αναλάβει ο γιος του Ανδρέα, ο Ανδρέας Τζούνιορ, και στη Θεναμάρη ο Νικόλας Μαρτίνος, γιος του Ντίνου. Σε συνέντευξή τη για το πώ ερωτεύτηκε τη θάλασσα, η Αθήνα Μαρτίνου είχε αφηγηθεί. Είμαι κεφαλονίτη, αλλά ρόλο για την αγάπη μου για τη θάλασσα Έπαιξε ότι γεννήθηκα στη λιφάδα. Έβλεπα τα πλοία να περνάνε και έλεγα στι φίλε μου και εμεί θα κάνουμε βαπόρια και το κάναμε. Είχαμε μανία με αυτό και το κάναμε και έκανε βαπόρια όλη η οικογένεια. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Μικτό Ορκο, το Δικαστήριο Αθηνών, γνωστό δικηγόρο τη Αθήνα, που είχε κατηγορηθεί από την Αρετή Παλιού για ασελγή πράξη σε βάρο τη. Η 24χρονη σήμερα Αρετή Παλιού είχε κατηγορήσει τον πασίγνωστο 64χρονο νομικό για ασελγή πράξη σε βάρος της, όταν εκείνη ήταν μόλι 14 ετών. Το δικαστήριο τον έκρινε ομούφωνα ένοχο για τι πράξει για τι οποίε κατηγορούνταν, ενώ δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, επιβάλλοντά του ποινικά θερξη δέκα έτη χωρί αναστολή. Ένοχο κρίθηκε ακόμα ένα πρόσωπο από το συγγενικό περιβάλλον τη Αρετή, που επίση ήταν κατηγορούμενο στο δικαστήριο και του επιβλήθηκε ποινικά οκτώ ετών. Ο πρώην πρόεδρο τη Ουκρανία Πέτρο Ποροσέγκο, κατά τη διάρκεια τηλεοπτική του συνέντευξη, τόνισε πω αν αύριο είχαμε εκλογέ δεν θα κέρδιζε ο Βολοντήμιρ Ζελένσκι αλλά ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Τη συγκεκριμένη δήλωση την έκανε σε εκπομπή αλλά που δείχνει την αντιδημοφιλία στην οποία έχει περιέλθει ο Βολοντήμιρ Ζελένσκι στο εσωτερικό τη Ουκρανία αλλά και στη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί πραγματικά στο εσωτερικό τη χώρα. Ο Ποροσέγκο συνέχισε λέγοντας «με βάση την κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία ούτε εγώ θα κέρδιζα ούτε ο Ζελένσκι ούτε ο Ζαλούσνη. Θα κέρδιζε ο Πούτιν. Ο Πέτρο Ποροσέγκο ήταν πρόεδρος από τον Ιούνιο του 2014 έως τον Μάιο του 2019 ενώ έχει δηλώσει ότι θέλει να ξαναγίνει πρόεδρο όταν γίνουν και πάλι εκλογές. Συγκλονιστικό για ακόμα μια φορά είναι ο λόγο του Βίκτορ Όρμπαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν απλά και χωρί περιστροφέ εξήγησε τι σημαίνει κανονικά ευρωπαϊκή πολιτική. Όπω τόνισε, είμαι εδώ για τα συμφέροντα τη Ουγγαρία και σε αυτή τη βάση θέλω να κάνω συμφωνίε, ομιλίε με ηγέτες, συμβιβασμού με τα άλλα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και εξυπηρετούν τα δικά του συμφέροντα. Δεν εκπροσωπώ την παγκοσμιοποιημένη ελίτ ούτε τους Ευρωπαίους γραφειοκράτες ή κάποιον που ονειρεύεται ουτοπίες. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Στέκομαι σταθερά στη βάση του εθνικού συμφέροντος. Και θα κάνω συμβιβασμούς με άλλα κράτη που έχουν τα δικά τους εθνικά συμφέροντα. Γιατί πρώτα είναι η Ουγγαρία. Και εκεί απευθύνθηκε σε Γερμανό εκπρόσωπο και του είπε ίση από τη Γερμανία θεωρώ ότι για εσένα η Γερμανία είναι πρώτη. Συνεχίζοντα μετά την κατάφαση του Γερμανού ότι θα πρέπει να καθίσουμε για να κάνουμε κοινέ συμφωνίε. Εκεί είπε τι είναι καλό για του Γερμανού και τι είναι καλό για του Ούγγρου. Να κάνουμε μια συνεργασία και αυτό εγώ θεωρώ ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτέ οι δηλώσει είναι λίγο μετά την έξω από τα δόντια την παράθεση του μετά όσα κάνει η Ούρσουλα Leyen, που την κατηγόρησε για πολιτικοποίηση των Βρυξελών. Πολύ ανησυχητικά είναι τα όσα είπε ο CEO της JP Morgan, Jamie Dimon, για σύννεφα στη γεωπολιτική που τελικά έγινε τυφώνας που απειλεί να συμπαρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του. Σε ομιλία του μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τριμήνου. Ειδικότερα ο ελληνική καταγωγή τραπεζίτη εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχο, καθώ, όπω είπε, βλέπει του κινδύνου να αυξάνονται σε όλο τον κόσμο εν μέσω διευρυνόμενων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, με τη στρατιωτική επέμβαση τη Ρωσία στην Ουκρανία να μην δείχνει σημάδια υποχώρηση. Όπω τονίζει, παρακολουθούμε εδώ και αρκετό καιρό στενά τη γεωπολιτική κατάσταση. Τα πρόσφατα γεγονότα δείχνουν ότι οι συνθήκε είναι ύπουλε και χειροτερεύουν. Υφίσταται σημαντικό ανθρώπινος πόνος και η έκβαση αυτών των καταστάσεων θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες επιπτώσεις τόσο στα βραχυπρόθεσμα οικονομικά αποτελέσματα όσο και πιο σημαντικά στην πορεία της ιστορίας. Ο ίδιο πρόσθεσε πω η διεθνή τάξη που ίσχυε από το τέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου διαλύεται με συγκρούσει στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, την κλιμακούμενη ένταση στι σχέσει ΗΠΑ-Κίνα και τον κίνδυνο πυρηνικού εκβιασμού από το Ιράν, τη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία. Όπω κατέληξε, ο κίνδυνο εντείνεται και χρειάζεται πραγματικά ισχυρή Αμερικανική ηγεσία και ηγέτε του δυτικού κόσμου να κάνουν κάτι γι' αυτό. Αυτό είναι το νούμερο ένα μέλημά μου. Το UMP652 είναι ένα μικρό φυλάκιο κοντά στη γαλάζια γραμμή, τα de facto σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και απέχει περίπου 8 χιλιόμετρα από την κύρια Ιρλανδική βάση, το UMP245 γνωστό Καμ Σάμροκ. Και η Ιρλανδική δημήρια που σταθμεύει στο φλακιο είναι επιφορτισμένη με την παρατήρηση και την αναφορά τυχόν εισβολών κατά μήκο των σύνορων. Αυτή αποφάσισε να αντισταθεί στην Ισραηλινή προέλαση των τεθωρακισμένων ταξιαρχείων. Οι 30 Ιρλανδοί ειρηνευτέ έφεραν μόνο φορητά όπλα ενώ η Ισραηλινή δύναμη ετοιμαζόταν να προελάσει με όλα τα όπλα. Άρματα, αεροσκάφη, μη επανδρομένα αεροσκάφη, βαρύ πυροβολικό και χιλιάδε στρατιώτε. Αλλά όταν οι Ισραηλινοί διέταξαν του Ιρλανδούς στρατιώτε να εκενώσουν το παρατηρητήριο στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα για να ανοίξουν τον δρόμο για του εισβολεί, εκείνοι αρνήθηκαν. Το περιστατικό το οποίο προκάλεσε μια τεταμένη αντιπαράθεση και διπλωματική διαμάχη ήταν μόνο το τελευταίο σε μια μακρά ιστορία αντιπαραθέσεων μεταξύ του Ισραηλινού στρατού και της ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο, γνωστή ω UNIFIL. Το απόσπασμα τη Ιρλανδία αποτελείται από περίπου 370 στρατιώτε από το 124ο τάγμα πεζικού των Ιρλανδικών δυνάμεων άμυνα. Επιχειρούν στην περιοχή για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα που ορισμένοι Λιβανέζοι ντόπιοι μιλούν αγγλικά με παχιά ελλανδική προφορά, με αισθητές περιφερειακές διαφορές. Ο Ισραηλινός στρατό προέτρεψε την Ιρλανδία να αποσύρει τα ειρηνευτικά τη στρατεύματα από το φυλάκιο κατά μήκο των Λιβανο-Ισραηλινών συνόρων, καθώ οι εχθροπραξίε στην περιοχή κλιμακώνονται. Οι Κιανόκρανοι αρνήθηκαν να αποχωρήσουν από τη συνοριακή περιοχή στο νότιο Λίβανο, όπω ζήτησε ο Ισραηλινό στρατό, αποφασισμένοι να μείνουν εκεί παρά τι επιθέσει που δέχθηκαν μέλη τη ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ. Ο καθηγητή τη ΝΑΣΑ Σίμον Χόλαν, ο οποίο είναι και δημιουργό ντοκιμαντέρ σχετικών με την Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία και είναι επικεφαλή μια ομάδα που εντοπίζει απειλητικού για τη γη αστεροειδή, ανέφερε στη Μύρω ότι σε μερικέ εβδομάδε θα ανακοινωθεί η ύπαρξη εξωγήινων. Είπε μάλιστα ότι την ίδια ανακάλυψη έχουν κάνει και οι Κινέζοι, οι οποίοι μπορεί και να την ανακοινώσουν πρώτοι. Όπω είπε. Βρήκαμε μία μία ανθρώπινη εξωγήνη νοημοσύνη στο γαλαξία μας και οι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν. Ο Χόλαντ εξηγεί πως οι πληροφορίες προέκυψαν από την ομάδα Breakthrough Listen του Mark Zuckerberg, μια ιδιωτική πρωτοβουλία που στοχεύει στην έβρεση στοιχείων πολιτισμών έξω από τη γη. Όπω αναφέρει, οι αποκαλύψει μπορεί να ανακοινωθούν μέσα στον επόμενο μήνα για να συμπέσουν με τι Αμερικανικέ εκλογέ ισχυρίζεται ότι οι αστρονόμοι έχουν εντοπίσει σαφείς ενδείξεις μεταδόσεων από άλλο κόσμο. Όπω τόνισε επίση, βρήκαν τα στοιχεία μια μη ανθρώπινη τεχνολογική υπογραφή πριν από μερικά χρόνια, χρησιμοποιώντα το τηλεσκόπιο Πάρκ στην Αυστραλία. Ωστόσο, υπάρχει και δεύτερη ομάδα αστρονόμων που έχει παρόμοια στοιχεία στη διάθεσή τη και απειλεί να προλάβει την ομάδα του Σέιμον. Αυτά είναι έκτακτα νέα, αλλά οι Κινέζοι μπορεί να το ανακοινώσουν πρώτοι, με το πρόγραμμα ΦΑΣ, τονίζουν. Στο πλαίσιο ενίσχυση των δημερών σχέσεων ανάμεσα στην Τουρκία και τη Γερμανία, ο καγκελάριο Ολαφ Σόλτ θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη για να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν. Αν και η ατζέντα τη συζήτηση των δύο ηγετών δεν περιλαμβάνει μόνο στρατιωτικού εξοπλισμού, θα τεθεί επιτάπητο και το βέτο που ασκεί η Γερμανία στην πώληση μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon, που θέλει η Τουρκία με δημοσιεύματα να συνδέουν εμέσω και την Ελλάδα. Ειδικότερα ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, Wolfgang Κμίχνερ, αποκάλυψε ότι στην ημερήσια διάταξη θα βρίσκονται οι εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, το μεταναστευτικό, διμερείς και οικονομικέ σχέσεις. Ο αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο απέφυγε, ωστόσο, να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το αν η γερμανική κυβέρνηση θα δώσει το πράσινο φω για την πώληση μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon στην Τουρκία, διευκρινίζοντα ότι τα ζητήματα εξαγωγή εξοπλιστικών δεν συζητούνται δημοσίω σε λεπτομέρειε. Σημειώνεται ότι η Τουρκία προσπαθεί εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο να κλείσει συμφωνία για την προμήθεια 40 μαχητικών αεροσκαφών τύπου Eurofighter Typhoon. Ωστόσο, δημοσίευμα της Γερμανικής Der Spiegel αποκάλυψε ότι το Βερολίνο ενέκρινε μετά από χρόνια την πώληση στρατιωτικών εξοπλισμών στην Τουρκία, γεγονός που ίσως οδηγήσει και σε μια αλλαγή στάσης των Γερμανών στο θέμα των Eurofighter Typhoon. Όμως το γερμανικό δίκτυο ενημέρωσης RND ανέφερε ότι η Γερμανία πιθανώς να επιτρέψει την πώληση των αεροσκαφών στην Τουρκία εάν ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, σταματήσει τις απειλές κατά της Ελλάδας με αφορμή τις τουρκικές εδαφικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο. Οι αρχές του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εντοπίστηκε η σωρός του στρατηγού Νίλ Φορουσάν, ο οποίος σκοτώθηκε από το Ισραήλ στα τέλη Σεπτεμβρίου, μαζί με τον ηγέτη της φιλοειρανικής χεσμολάχ του Λιβάνου, Χασάν Ασράλα. Όπως ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης, η σωρός του μάρτυρα Αμπάς Νιλφορουσάν βρέθηκε χάρη στις συνεχείς προσπάθειες, διευκρινίζοντας ότι η ημερομηνία τόσο του επαναπατρισμού της, όσο και της κηδείας θα ανακοινωθούν αργότερα. Ο Αμπάς Νιλφορουσάν, ένας από τους κυριότερους διοικητές της δύναμης ΚΑΤΣ, της επίλεκτης μονάδας των φρουρών της Επανάστασης, σκοτώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου στο νότιο προάστιο της Βηρητού, μαζί με τον Ασράλα σε Ισραηλινό πλήγμα.

Σίγουροι εμφανίζονται οι Τούρκοι για την αγορά έω και 40 μαχητικών Eurofighter από την πλέον σύγχρονη παρτίδα παραγωγή αυτή του Trans4, η οποία θα διαθέτει και ραντάρ AZA μετά και την αναθεώρηση τη τάση τη Γερμανία, η οποία εμπόδιζε την πώληση όπω αναφέρουν τα τουρκικά μέσα μαζική ενημέρωση. Με τίτλο Πράσινο φω από τη Γερμανία στην αγορά Eurofighter, το τουρκικό δίκτυο NTV μεταδίδει ότι έρεται το εμπόδιο τη Γερμανία στην αγορά από την Τουρκία 40 ευρωπαϊκών μαχητικών αεροσκαφών, καθώ Κρίνει την έναρξη τεχνικών διαπραγματεύσεων. Όπω αναφέρουν κατά τη διάρκεια τη επικείμενη επίσκεψη του Γερμανού Καγκελάριου στην Άγκυρα στι 19 Οκτωβρίου, ο Λαφ Σόλτ θα ανακοινώσει στον Τούρκο πρόεδρο την αποφασή του να άρει τα εμπόδια στην πώληση του μαχητικού, αρκεί η Τουρκία να συμφωνήσει σε κάποιου προφορικού πλην όμω αστείου όρου ότι θα συμπεριφέρεται καλά απέναντι στην Ελλάδα και ότι τα Eurofighter δεν θα παραβιάζουν τον ελληνικό ενέριο χώρο. Όπως μεταδίδει το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο, ένα κρίσιμο στάδιο έχει ξεπεραστεί για την αγορά 40 μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon για την τουρκική αεροπορία. Η Γερμανία, η οποία είχε μπλοκάρει την πώληση για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενέκρινε την έναρξη των τεχνικών διαπραγματεύσεων. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που αντίκρισαν οι θεατρόφιλοι οι οποίοι έσπευσαν να δουν τις δύο πρώτες παραστάσεις της βλάσφημης όπερα Σάνκτα στην κρατική λυρική σκηνή της Τουτκάρδης. Οι 18 από αυτούς μάλιστα εμφάνισαν μέχρι και έντονα συμπτώματα ναυτίας. Η αμφιλεγόμενη παράσταση, μια δημιουργία τη χορογράφου και σκηνοθέτηδα Φλόρεντίνα Χόλτσινγκερ, που περιλαμβάνει live sex, piercing και μεγάλε ποσότητε ψευτικού και αληθινού αίματο, φαίνεται ότι έπιασε απροετοίμαστη μια μερίδα του κοινού που έδωσε το παρόν για να την απολαύσει. Σε τρει περιπτώσει, μάλιστα, τα συμπτώματα ναυτία που εμφάνισαν οι θεατέ ήταν τόσο έντονα που χρειάστηκε να κληθεί γιατρό για να διασφαλίσει ότι δεν θα προέκυπταν σοβαρότερα προβλήματα. Η 38χρονη χορογράφος είναι γνωστή για τι εντελώ διαταραγμένε παραστάσει τη, που συνδυάζουν στοιχεία από χωροθέατρο και βαριετέ και περιλαμβάνουν συνήθω γυναικείο καστ που ερμηνεύει μερικό ή πλήρω γυμνό. Τα δημοσιεύματα για σοβαρά συμπτώματα ναυτίας και σοκ στου θεατέ, δεν φαίνεται πάντως να έχουν προκαλέσει εμπορική ζημιά στο Σάνκτα, αφού τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί όχι μόνο για τις υπόλοιπες πέντε εν παραστάσεις, αλλά και για εκείνε σε θέατρο του Βερολίνου, όπου θα παρουσιαστεί το έργο τον Νοέμβριο. την είδηση ότι το κίνημα με την ονομασία Σταματήστε τι κυρώσει κατά των αντιρωσικών κυρώσεων έχει αυξήσει ραγδαία τη δημοτικότητά του στη Γερμανία και κερδίζει συνεχώ και καθημερινά έδαφο, γνωστοποίησε ο Στέφεν Κότουρ, μέλο τη Badenstag και προερχόμενο από την παράταξη εναλλακτική για τη Γερμανία. Ο ίδιος μάλιστα τους κάλεσε όλους να διαβάσουν το προγραμματικό υπόμνημα που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του κινήματος και αναφέρει ότι οι συμμετέχοντες σχεδιάζουν να συλλέξουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες των κυρώσεων για τη γερμανική οικονομία. Παράλληλα θα προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν με επιχειρηματίες που πλήττονται από αυτές, να οργανώσουν συναντήσεις με αυτούς και με ενδιαφερόμενους πολίτες, να εργαστούν στα κοινωνικά δίκτυα και να προετοιμάσουν αναφορές και αιτήματα. Το CBS και η εκπομπή 60 Minutes ξεπέρασαν κάθε όριο μεροληψία υπέρ των Δημοκρατικών και τη Κάμαλα Χάρη, ώστε να αντικαταστήσουν απάντησή τη στη συνέντευξη με σκοπό να τη διασώσουν ή τουλάχιστον να την κάνουν να φανεί καλύτερη. Συγκεκριμένα, η αντιπρόεδρο των ΙΠΑ ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο για τον πόλεμο στη Γάζα και στον Λίβανο και το γεγονό ότι ο Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου δρά να υπολογίζει την Αμερικανική κυβέρνηση. Τότε η Κάμαλα Χάρη, επιχειρώντα να απαντήσει, είπε ακατάληπτε προτάσει, οι οποίε δεν έβγαζαν κανένα λογικό νόημα, και έτσι στο CBS σκέφτηκαν να απαντήσουν οι ίδιοι για λογαριασμό τη, χρησιμοποιώντα τη φωνή τη και την παρουσία τη. Συγκεκριμένα η φτιαχτή απάντηση που της έδωσαν έλεγε «Δεν θα σταματήσουμε να επιδιώκουμε ότι είναι ξεκάθαρο για τη ΣΥΠΑ η ανάγκη να φανούν πού στέκονται ώστε αυτός ο πόλεμος να τελειώσει». Φυσικά, ακόμα και η επεξεργασμένη απάντηση δεν έχει ιδιαίτερο νόημα και εννοείται πω δεν έχει καμία ουσία, αλλά η πραγματική απάντηση ήταν ακόμα χειρότερη, γιατί έδειχνε την αντιπρόεδρο να μην είναι ικανή να συντάξει ούτε μία απλή πρόταση. Ο Ντόναλτ Τραμπ, σχολιάζοντα αυτό που συνέβη, ζήτησε την ανάκληση τη άδεια του καναλιού CBS. Σε μια εγκληματική για την εθνική ακαιρεότητα και τα εθνικά δικαιώματα ακίνηση, φαίνεται πω έχει προσυμφωνήσει με τον Ρετζεπτάγη Περντογάν ο Κυριάκο Μητσοτάκη την υπογραφή συνυποσχετικού για το Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγη. Αυτό προκύπτει από το γεγονό ότι το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών διαρρέει ότι προσφεύγει στη Χάγη για όλα τα ανοιχτά ζητήματα με την Ελλάδα, αλλά κάτι τέτοιο δεν θα είχε κανένα νόημα αν η Ελλάδα δεν είχε συμφωνήσει με την προσφυγή στο Διεθνέ Δικαστήριο. Άρα για να το ανακοινώσει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αυτό σημαίνει ότι υπάρχει παρασκηνιακή συμφωνία μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν. Το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών διέρευσε στην εφημερίδα Χουριέτ ότι δεν υπάρχει αλλαγή στις θέσεις των δύο χωρών για τα θέματα του Αιγαίου και σκοπεύουν να μεταφέρουν τις διεκδικήσεις τους στο δικαστήριο της Χάγης. Πρόκειται για νέα τουρκική πονηριά. Μόνο αυτοί έχουν διεκδικήσει, οπότε μόνο αυτοί μπορεί να κερδίσουν. Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι ναι όχι στη Χάγη, αλλά με το ποιου όρου θα γίνει η παραπομπή στη Χάγη. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο να πάει στη Χάγη, έχοντα εκ των προτέρων παρετηθεί μέσω του συνυποσχετικού απονόμημα δικαιώματά τη. Η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να εξαγοράσει ειρήνη με την Τουρκία παραδίδοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Γιατί τότε αυτό δεν θα είναι ειρήνη, αλλά υποταγή. Οι στρατιώτε κάνουν το σταυρό του λίγο πριν πραγματοποιήσουν έφοδο σε ουκρανικέ θέσει στο τορέτσι και καταγράφονται από ουκρανικό ντρόουν. Ο ρωσικό στρατό συνεχίζει την επίθεσή του, απελευθερώνοντα το ένα κτίριο μετά το άλλο στη συνεχιζόμενη μάχη για την πόλη. Ακόμα έχουν πολλά να γίνουν μέχρι να καταληφθεί εξ ολοκλήρου η συγκεκριμένη πόλη, αλλά τίποτα δεν δείχνει ότι μπορεί να σταματήσει η ρωσική προέλαση στο μέτωπο. Συγκεκριμένα, οι Ρώσοι κατάφεραν να διασπάσουν τη μεγάλη αμυντική γραμμή βόρεια και δυτικά τη πόλη και να καταφέρουν να φτάσουν στα μετόπιστε τη Ουκρανική φρουρά, η οποία είναι πλέον περικυκλωμένη, όπω ακριβώ είχε συμβεί και στη φρουρά του Βούλενταρ. Πλέον οι Ρώσοι βρίσκονται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Ρωσικέ δυνάμει επιχείρησαν να αποθήσουν ουκρανικά στρατεύματα από θέσει του στη ρωσική σύνοριακή περιφέρεια του Κούρσκ. Αλλά ουκρανικέ δυνάμει κρατούν τι θέσει του, όπω δήλωσε το βράδυ ο Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίνιρ Ζελένσκι, σε μια προσπάθεια να συνεχίσει να δείχνει στη Δύση ότι μπορεί να έχει επιτυχίε στο πεδίο. Η αλήθεια όμω κρύβεται στι λέξει που χρησιμοποιεί και δείχνει να πιέζεται πλέον σε όλο το μέτωπο από το ρωσικό στρατό που σταδιακά προχωρά και τους Ουκρανούς με τα πλέον όλο και μεγαλύτερα προβλήματα επιστράτευσης να αναγκάζονται να μεταπίτουν σε θέσεις άμυνας. Ο Ζελένσκι αναγνώρισε ότι η Ουκρανική εισβολή στο Κούρσκ είχε σκοπό να κρατήσει ρωσικά στρατεύματα μακριά από τις θέσεις της πρώτης γραμμής στην Ανατολική Ουκρανία όπου οι ρωσικέ δυνάμει σημειώνουν σταθερά εδαφικά κέρδη παντού του τελευταίου μήνε. Γιατί οι ρωσικέ δυνάμει δεν μετακίνησαν καμία μονάδα από τον Ντομπά. Ακόμα όμω και στο Κούρσκ οι Ουκρανοί υποχωρούν με του Ρώσου να ανακαταλαμβάνουν ακόμα δύο οικισμού στην κατεύθυνση τη Σούτσα. Ο ζελέσκι είπε, αναφορικά με την επιχείρηση στο Κούρσκ, η Ρωσία προσπάθησε να αποθήσει τι δυνάμει μα από τι θέσει του. Αλλά κρατάμε τι καθορισμένε γραμμέ. Βίντεο από την Ανατολική Ουκρανία απεικονίζει Ρώσο στρατιώτη, ο οποίο επέβαινε σε μια μηχανή να πραγματοποιεί μόνο του έφοδο κατά των Ουκρανικών χαρακομμάτων, ρίχνοντα εκρηκτικά βάρου 30 χιλιογραμμαρίων. Οι Ρώσοι χρησιμοποιούν σε μεγάλη κλίμακα τι μοτοσυκλέτες για ευνηδιαστικέ επιθέσει κατά οχυρωμένων Ουκρανικών θέσεων. Αφού το ρωσικό πυροβολικό σφυροκοπήσει τι Ουκρανικέ θέσει, ομάδε επίθεση με μοτοσυκλέτε χωρίζουν την άμυνα του εχθρού σε και καταστρέφουν του και τη αντίσταση. Συγκεκριμένα, οι μαζικέ επιθέσει με μοτοσυκλέτε επέτρεψαν στι Ρωσικέ δυνάμει να διαπεράσουν την Ουκρανική άμυνα μέσα και γύρω από το Βούλενταρ. Ο πόλεμο τη Ουκρανία έχει εξελιχθεί σε μια σύγκρουση στην οποία οποιαδήποτε κίνηση καθορίζεται από τη μαζική χρήση εκρηκτικών και ντρόουν. Αυτό είναι και ο λόγο που χρησιμοποιούνται όλο ένα και μικρότερα στρατιωτικά οχήματα. Σίγουρα θα έχει συμβεί και σε σένα να ξυπνήσει το πρωί και να προσπαθεί να θυμηθεί τι λεπτομέρειε από το όνειρο που είδε το προηγούμενο βράδυ. Η ακόμη και τι αυτό αφορούσε αν δεν το θυμάσαι καθόλου. Πρέπει να ξέρει ότι δεν είσαι ο μόνο. Σύμφωνα με ερευνητέ από το Ερευνητικό Κέντρο Νευροεπιστήμη στην Πολυλίων τη Γαλλία, οι άνθρωποι που θυμούνται πιο εύκολα τα όνειρα που είδαν στον ύπνο του είναι πιο ευαίσθητοι σε ακουστικά ερεθίσματα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Οι επιστήμονε υπέθεσαν ότι η αυξημένη νευρολογική λειτουργία του εγκεφάλου των ατόμων αυτών του έκανε με κάποιο τρόπο πιο καλού στο να αναλύουν γεγονότα και εικόνε από μνήμης, έστω και αν επρόκειτο για εικονικέ καταστάσει εν ώρα ύπνου. Επίση, σε περαιτέρω έρευνα που έγινε, διαπιστώθηκε ότι εκείνοι που θυμόντουσαν πιο εύκολα τα όνειρά του είχαν ισχυρότερη αυθόρμητη δραστηριότητα σε δύο περιοχέ του εγκεφάλου. Η μία ήταν ο μέσο προμετωπίαιο φλοιό. Υπεύθυνο για την πραγματοποίηση συσχετισμών ανάμεσα σε τοποθεσίε, γεγονότα και προσαρμοστικέ αντιδράσει όπω τα συναισθήματα. Η άλλη ήταν η κροταφοβρεγματική διασταύρωση, υπεύθυνη για τη μίμηση και το σχηματισμό εικόνων του εαυτού μα και άλλων ανθρώπων στον εγκέφαλο. Από τα αποτελέσματα των ερευνών, οι επιστήμονε προτείνουν τα τρία κόλπα για να θυμόμαστε τα όνειρά μα. Η μία είναι η θεραπεία του παραθύρου. Για 5 λεπτά κάθε μέρα πηγαίνετε στο παράθυρο του σπιτιού σας και αρχίστε να παρατηρείτε οτιδήποτε συμβαίνει έξω από αυτό. Το δεύτερο είναι το ξύπνημα χωρίς ξυπνητήρι. Το τρίτο είναι να κρατάτε ημερολόγιο ονείρων. οι ισχυρέ ηλιακέ καταιγίδε που πλήττουν τη γη είχαν ω αποτέλεσμα να δημιουργήσουν έντονου, πολύχρωμου ουρανού στι αποχρώσει του ροζ, μοβ, πράσινου και μπλε νοτιότερα από το συνηθισμένο. Ειδικότερα το φαινόμενο αυτό του ουρανού παρατηρήθηκε σε περιοχέ τη Γερμανία, του Ηνωμένου Βασιλείου, τη Αγγλία και τη Νέα Υόρκη. Δεν υπήρξαν άμεσε αναφορέ για διακοπέ στην ηλεκτροδότηση και τι επικοινωνίε εξαιτία των ηλιακών καταιγίδων. Η Εθνική Υπηρεσία Οκεανών και Ατμόσφαιρα των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε συναγερμό για σοβαρή γεωμαγνητική καταιγίδα την Τετάρτη, μετά από μια ηλιακή έκλαμψη που εντοπίστηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Μια τέτοια καταιγίδα αυξάνει την πιθανότητα εμφάνιση της ορόρα Μπορέλη, γνωστό και ω Βόρειο Σέλλα, και μπορεί να διαταράξει προσωρινά την ηλεκτροδότηση και τα ραδιοφωνικά σήματα. Η πρόβλεψη αυτή για την Παρασκευή έδειχνε συνεχιζόμενη δραστηριότητα υψηλότερη από την κανονική. Ένας κομήτης γνωστός ως σε 2023 αλφατρία Τσούχινσαν Άτλα, ο οποίος θα είναι ξαναόρατο σε 80.000 χρόνια, αναμένεται να προσεγγίσει τη γη το Σάββατο. Ο κομίτη έφτασε με επιτυχία στο περίλιο, το κοντινότερο σημείο του στον ήλιο, στην τροχιά του γύρω από το μητρικό άστρο στι 27 Σεπτεμβρίου και ήταν ορατό για όσου βρίσκονταν στο νότιο ημισφαίριο το Σεπτέμβριο και στι αρχές Οκτωβρίου. Τώρα το παγωμένο σώμα βρίσκεται σε πορεία εξόδου από το εσωτερικό ηλιακό σύστημα και θα είναι ορατό για όσου βρίσκονται στο βόρειο ημισφαίριο στα μέσα Οκτωβρίου έως τι αρχές Νοεμβρίου, σύμφωνα με την NASA. Το Σάββατο, ο Κομίτη θα πλησιάσει τη γη σε απόσταση περίπου 71 εκατομμυρίων χιλιόμετρων. Ο Κομίτη πραγματοποιεί την πρώτη τεκμηριωμένη πτήση του από τον πλανήτη μα σύμφωνα με την NASA. Με τροχιά 80.000 ετών, το ουράνιο σώμα θα είχε παρατηρηθεί για τελευταία φορά από τη γη την εποχή των Νεάτερνταλ. Όσοι επιθυμούν να ρίξουν μια ματιά σε αυτό το μοναδικό στη ζωή τους γεγονός θα πρέπει να κοιτάξουν στο δυτικό τμήμα του νυχτερινού ουρανού λίγο μετά το βασίλεμα. Ο κομίτη θα μοιάζει με μια φωτεινή πύρινη σφαίρα στο σκοτεινό ουρανό με μια μακριά εκτεταμένη ουρά. Δεν αποτελεί μυστικό ότι το TikTok είναι μια εφαρμογή μέσων κοινωνική δικτύωση, η οποία έγινε γνωστή από την ευρύτερη χρήση τη γενιά Α λόγω του ασαφού και εύπεπτου νοητικά περιεχομένου του. Άλλωστε αυτή ήταν και η διαπίστωση της Emily Owens, ερευνητρία στο Πανεπιστήμιο του Όσλο που ειδικεύεται στα μέσα και τους νέους. Στη συγκεκριμένη έρευνα έγινε προσπάθεια για τη χαρτογράφηση των λόγων και των αιτιών που οι νέοι κοιτούν αποσβολωμένοι με τις ώρες το οπτικό-ακουστικό υλικό στο TikTok. Τα ευρήματα τη έρευνα ήταν αποκαλυπτικά, καθώ η πλειοψηφία τη νεολαία που συμμετείχε απάντησε στο πλαίσιο του σχετικού ερωτηματολογίου ότι το TikTok είναι κατάλληλο για να σου σαπίσει τον εγκέφαλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ερευνήτρια συμβουλεύει του γονεί των παιδιών να μην λειτουργούν ω καθεστώ εποπτεία στα παιδιά του στο πλαίσιο περιορισμού τη αλόγη τη χρήση τη πλατφόρμα από αυτά, αλλά αντιθέτω να προσπαθούν να αφουγκραστούν τα προβλήματα και τι ανησυχίε του. Η έρεμος Σαχάρα πλημμύρισε έπειτα από έντονη βροχόπτωση, σχηματίζοντας λίμνες ανάμεσα στους αμόλοφους. Ωστόσο αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο προκάλεσε ζημιές και άφησε πίσω του 20 νεκρούς. Το νερό που φαίνεται να λιμνάζει μέσα στους Αμόλοφους και τις Οάσεις, άφησε πίσω του περισσότερους από 20 νεκρού στο Μαρόκο και την Αλγερία και κατέστρεψε τις οδίες των αγροτών, αναγκαζοντας την κυβέρνηση να διαθέσει κονδύλια έκτακτης ανάγκης συμπεριλαμβανομένων ορισμένων περιοχών που επλήγησαν από το σεισμό του περασμένου έτους. Αυτό το σπάνιο θέαμα προσελκύει προφανώ πολλού τουρίστε, του οποίου ντόπιοι οδηγοί του μεταφέρουν σε αμόλοφου δίπλα σε μια λίμνη που προκαλείται από έντονε βροχοπτώσει στην ερήμη πόλη Μερτζούγκα στο νότιο-ανατολικό Μαρόκο. Έξι συνεχόμενα χρόνια ξηρασία έχουν θέσει προκλήσει για μεγάλο μέρο του Μαρόκου, αναγκάζοντα του αγρότε να αφήσουν τα χωράφια σε αγρανάπαυση και τι πόλει και τα χωριά και να αναζητήσουν υδάτινου πόρου. Η Μαροκινή κυβέρνηση είπε ότι οι δύο ημερών το Σεπτέμβριο ξεπέρασαν του ετήσιου μέσου όρου σε αρκετέ περιοχέ που έχουν λιγότερα από 250 χιλιοστά ετησίω. Οι δορυφόροι τη ΝΑΣΑ έδειξαν νερό να ρέει για να γεμίσει τη λίμνη Ρίνκουι, μια διάσημη λίμνη μεταξύ Ζαγκόρα και Τάτα που ήταν στεγνή για 50 χρόνια. Στην αποκάλυψη του CyberGab, ενό οχήματος που χαρακτηρίζεται σαν αυτόνομο ρομποταξί, προχώρησε ο επικεφαλής της Tesla, Elon Musk, στα στούντιο της Warner Bros. στην Καλιφόρνια. Μάλιστα στην εκδήλωση με τίτλο We Robot, ο δισεκατομμυρίουχος υποστηρίξε ότι τα πλήρως αυτόνομα οχήματα θα είναι ασφαλέστερα συγκριτικά με εκείνα που οδηγούν οι άνθρωποι. Παράλληλα θα αποτελέσουν μια καλή πηγή εισοδήματο, καθώ οι διοκτήτε του θα δίνονται να τα δώσουν προ ενοικίαση στου επίδοξου ενδιαφερόμενου για διαδρομέ. Όπω βλέπουμε στι φωτογραφίε, το όχημα με εμφάνιση από το μέλλον διαθέτει δύο πόρτε που ανοίγουν σε μορφή φτερών, ενώ παράλληλα χρειάζεται να σημειωθεί πω δεν διαθέτει κάποιο τιμόνι. Μάλιστα, ο Έλλον Μάσκ βγήκε από το Cyber Cup μπροστά στο κοινό που ανυπομονούσε να ακούσει περισσότερα για το νέο του τεχνολογικό δημιούργημα, το οποίο θεωρεί καθοριστική σημασία ω το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο τη Τέσλα με την εκπαίδευση των αυτοκινήτων τη για οδήγηση, η Τεσλά σχεδιάζει να επιστρατεύσει και την τεχνητή νοημοσύνη, που θα συλλέγει τα δεδομένα από τα εκατομμύρια οχημάτων τη με σκοπό τη βελτίωση και την ανάπτυξη νέων μοντέλων. Ο Άνδρας Μικρούτσικος ξέσπασε κατά της Ιωάννα Στούνη και δώσε τη δική του απάντηση στη φράση «γελοί οι πανελίστες επανηγυρτζίδικες πρωινές εκπομπές της Influencer». Με αφορμή το περιστατικό της Ιωάννα Στούνη στο αεροδρόμιο, ο Ανδρέα Μικρούτσικος δεν άφησε ασχολία στη τη νέα τοποθέτησή της μέσω social media, στην οποία εκείνη καταφέρεται εναντίον όλων όσοι έσπευσαν να την κατακρίνουν για τη στάση της. Σε αυτή την εκπομπή εγώ μίλησα για κίνηνο, οπότε όλα αυτά με αφορούν. Τα πανηγυρτζήσα νόητη βλάκε από αυτό το στόμα. Ο Δημήτρη θα έπρεπε να ντρέπεται μετά από αυτό να με πάρει, γιατί και την αγάπη μου του έχω δείξει και ξέρει πόσε φορέ δεν μίλησα για χάρη του. Ανέφερε ο γνωστό παρουσιαστή. Απάντησε σε όλε τι πρωινέ πανηγυρτζίδικε εκπομπέ με του γελίου που κάθονται στα πάνελ, οι οποίοι σχολίαζαν ότι εμεί απαιτούσαμε προϊόντα γιατί είμαστε διάστασιμοι, πλούσιοι, γαμάτοι. Με τίποτα τέτοιο. Ανθρώπινα και μόνο, σαν να είμαστε ο κανεί οπουθενά, που αυτό είμαστε εκεί πέρα, οπουθενάς είμαστε, δεν προφασιστήκαμε ούτε έξι ποιο είμαι εγώ, ούτε τίποτα. Ήμασταν στην ώρα μα, ήμασταν έξω από το gate, είχαμε πληρώσει το εισιτήριο, είτε 5, είτε 10, είτε 105 ευρώ, είτε 1200 ευρώ και έπρεπε να επιβιβαστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρεστείτε. Η παρατεταμένη ξηρασία και ανομβρία έχουν επηρεάσει αρνητικά και τη λίμνη Βόλβη στη Θεσσαλονίκη, καθώ η στάθμη τη έχει πέσει μέχρι και δύο μέτρα. Χαρακτηριστικό τη κατάσταση στη λίμνη είναι το γεγονό ότι οι κτίρια που είχαν βυθιστεί επανήλθαν στην επιφάνεια, όπω ένα αρχαίο βυζαντινό κάστρο. Σύμφωνα με τον Αλφα, μέσα σε δέκα μήνε η όχθη και τα νερά τη είναι 100 μέτρα πιο μέσα. Σε κάποια σημεία, όπω το χωριό Μεγάλη Βόλβη, από την απέναντι πλευρά, εμφανίστηκαν τα τείχη του αρχαίου Βυζαντινού κάστρου, το οποίο ήταν κάτω από την επιφάνεια των νερών εδώ και αιώνε. Πλέον είναι ορατά από την όχθη. Η λίμνη Βόλβη, λόγω τη ποσότητα και του βάθου που είναι 25 μέτρα, δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί στην πανίδα τη. Παρακολουθήσατε το καθημερινό δελτίο του Pronews TV. Καλή συνέχεια.